διακόψεις. Ακόμη και με το μεγάφωνο δεν ακούγεται. Εντάξει, κρατάω καλά τώρα. Λοιπόν, ο τίτλος είναι το Ιταλικό καυτό φθινόπωρο. Μιλάμε ουσιαστικά για το φθινόπωρο του 1969. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε κάποιες εισαγωγικές διευκρινήσεις. Το 69 δεν μοιάζει να έχει άμεση, δεν ταυτίζεται με το 68. Όμως, όταν μιλάμε για το 1968, μιλάμε για ένα ριζοσπαστικό κύμα αγώνων και κινημάτων που εξαρτώθηκε σε όλο τον κόσμο. Μια άμεση του συνέχεια ήταν το Ιταλικό φθινόπωρο του 69. Επίσης, όσοι και σύντομα, όταν μιλάμε για το 69 στην Ιταλία, μιλάμε για μια χρονιά καμπής, αλλά και για όλη την περίοδο, περικλείει αυτή την καμπή, που είναι μια περίοδος 20 ετών τουλάχιστον, μεγάλης αναταραχής, κρίσης, πολιτικής και οικονομικής και ταξικών αγώνων. Μιλάμε για την περίοδο 1960-1980. Περνάω στη δεύτερη διευκρίνηση, αν το επιτρέπετε. Η δεύτερη διευκρίνηση λέει ότι το Ιταλικό κίνημα είναι ένα κίνημα με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Πρώτο, μοιάζει με το κίνημα της Γαλλίας, γιατί έχει πολύ έντονη παρουσία η εργατική τάξη. Ένα πολύ μαχητικό εργατικό κίνημα. Από όλα τα κινήματα του κόσμου την περίοδο του 68, το γαλλικό και το ιταλικό ήταν που ξεχώρισαν από την άποψη της συμμετοχής και της συμπλοκής των εργατικών μαζών άμεσα στους αγώνες. Δεύτερο, ξεχωρίζει γιατί είναι ένα κίνημα το οποίο έχει τρομερή διάρκεια. Συγκρίνοντάς το με τη Γαλλία, μετά το Μάη του 68 στη Γαλλία, ο Ιούνιος, 15 μέρες μετά τις εκλογές, η τάξη έχει αποκατασταθεί στη Γαλλία. Στην Ιταλία η τάξη, η αταξία διαρκεί τουλάχιστον 20 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε για τη συνέχεια. Και τρίτο σημαντικό στοιχείο, πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τη δικιά μας εμπειρία, με τη δικιά μας αναφορά, είναι ότι στην Ιταλία εμφανίστηκε η μεγαλύτερη επαναστατική αριστερά μετά την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1919-1920. Είναι μια επαναστατική αριστερά που κατορθώνει στις κορυφαίες τις στιγμές να κινητοποιεί και να ενεργοποιεί τουλάχιστον 100.000 ακτιβιστές. Έχοντας αυτά σαν βάση, θέλω να διατυπώσω δύο βασικά ερωτήματα. Πώς και γιατί αυτό του φανταστικού κινήματος, ας το πούμε έτσι, που κεντρικό του σύνθημα ή το κορυφαίο του σύνθημα ήταν «Τα θέλουμε όλα», διαδήλωση, μια από τις περιβόητες διαδηλώσεις εκείνης εποχής, ξεκινούσε με το ερώτημα «Τι θέλουμε» και η απάντηση είναι «Τα θέλουμε όλα». Και το δεύτερο είναι «Τι έχουμε να μάθουμε εμείς από την εμπειρία και τις μάχες επαναστατικής αριστεράς της Ιταλίας». Για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση και την κατανόηση, θα βάλω ένα ιστορικό πλαίσιο όσο μπορούμε για να κατανοήσουμε την κατάσταση της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία έχει δύο βαριές ιστορικές εμπειρίες όταν πηγαίνει το 68 και το 69. Μιλάω για οριστικές εμπειρίες. Η μία είναι η διετία, η κόκκινη διετία του 19-20, τότε ήταν παραδείγματος χάρη ο Γκράμσι, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, 19-20, τότε παραδείγματος χάρη ο Γκράμσι. Η δεύτερη μεγάλη μαζική πολιτική εμπειρία είναι ο εμφύλιος πόλεμος το 1943-45. Εμφύλιος ενάντια στην άνωσα τάξη, σύγκρουση με τους φασίστες του Μουσολίνη και βέβαια αντικατοχικός αγώνας ενάντια στα γερμανικά στρατεύματα. Αυτές οι δύο εμπειρίες έχουν σημαδέψει όλη την πορεία της Ιταλικής Αριστεράς από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά η βασική εμπειρία που είναι ζωντανή μνήμη, γιατί κουβαλάει ανθρώπους μέχρι το 68-69, είναι ο εμφύλιος του 43-45 και τα κινήματα εκείνης εποχής. Δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να βάλουμε στο πλαίσιο. Μιλάμε για μια εποχή, τον κόσμο, που περικλεί την Ιταλία, όπου τα κινήματα του τρίτου κόσμου, Βιετνάμ, Κούβα κλπ, σηματοδοτούν και επηρεάζουν όλη τη νέα ριζοσπαστικοποίηση που εμφανίζεται εκείνη την εποχή. Δεύτερο, αυτός ο ριζοσπαστισμός καθορίζεται επίσης από μια ανάγνωση εντελώς αυθορμητίστικη και αντιεραρχική που υπάρχει γύρω από το θέμα της πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα το 1966-69. Διαβάζουν τις εξελίξεις στην Κίνα με έναν τρόπο εντελώς ιταλικό και ξεχωριστό. Τρίτο, επηρεάζονται πάρα πολύ από το μαύρο κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους μαύρους πάθυρες. Και τέταρτο, βεβαίως, είναι ο γαλλικός Μάης, ο οποίος προηγείται ακριβώς του ιταλικού φθινόπωρου.
Να σημειώσουμε εδώ να προσθέσουμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου και ενός κόσμου χωρισμένου σε δύο στρατόπεδα. Του διπολικού κόσμου και της Ευρωπής. Η Ιταλική κοινωνία. Η Ιταλική κοινωνία βρίσκεται μπροστά, όχι βρίσκεται μπροστά στις αλλαγές, συμπίπτουν εκείνα τα χρόνια με πολύ μεγάλες και βαθιές αλλαγές που έχουν άμεσες πολιτικές συνέπειες. Έχει μια ραγδαία βιομηχάνηση, η οποία συγκεντρώνεται στο βορρά. Στις τρεις βασικές μεγάλες πόλεις του βορρά, που ήταν οι βιομηχανικές πρωτεύουσες της Ιταλίας από τη δεκαετία του 20 ακόμη, Μιλάνο, Γένοβα, Τουρίνο. Αυτά τα κέντρα τα βιομηχανικά ξαφνικά εκτινάσσονται στον αέρα από άποψη πληθυσμού, από άποψη επενδύσεων κλπ. Δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η νέα εργατική τάξη που εμφανίζεται τη φάση της βιομηχάνησης περιγράφεται τους αναθεωρητικούς εκείνης εποχής σαν ο εργάτης μάζα. Να το πω πολύ απλά και περιγραφικά. Όπως έχει δει ταινία του Σαρλό, τον Τέρνι Κερί, που δουλεύουν στην αλυσίδα, αυτός είναι ο εργάτης μάζα. Όπως έχει δει την ταινία εργατική τάξη που έχει στο παράδεισο, το περιγράφει ακόμη καλύτερα ή ο Μίμης ο Σιδεράς περιγράφει αυτή την κατάσταση των εργατών. Ο εργάτης μάζα είναι ένα νέο εργατικό υποκείμενο, όχι άλλο από την εργατική τάξη υποκείμενο, το οποίο απαρτίζεται από μετανάστες από τις νότιες περιοχές της Ιταλίας, νέους και γυναίκες. Και επίσης έχει πολύ λειψή και ανεπαρκή σχέση με τα συνδικάτα που δραστηριοποιούνται εκείνη την εποχή στον χώρο της βιομηχανίας. Επόμενο σημείο αναφοράς είναι η Ιταλική Δημοκρατία, η πρώτη που ιδρύθηκε το 1946 μετά την ήττα του φασισμού. Είναι μια δημοκρατία η οποία μοιάζει δημοκρατία, γιατί είναι ένα πολύ σκληρό και αυταρχικό κοινοβουλευτικό σύστημα μεν, αλλά πολύ αυταρχικό δεν. Κυριαρχεί μονίμως μέχρι τη διάλυσή της η πρώτη Ιταλική Δημοκρατία, μέχρι το 1992 η Χριστιανική Δημοκρατία, το κόμμα της δεξιάς. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι άντεκτο αντικομμουνιστικό, φιλανανατολικό, ζει και πορεύεται με βάση τα κυκλώματα πελατείας για να βρει δουλειά που πρέπει να έχει σχέση με το τοπικό παράδειγμα του κόμματος, να έχει σχέση με την Εκκλησία την Καθολική που στηρίζει τη Χριστιανική Δημοκρατία και να έχει και σχέση με την αστυνομία. Αυτοί ήταν οι τρεις παράγοντες που συνθέτουν το κύκλωμα πελατείας της Χριστιανικής Δημοκρατίας εκείνα τα χρόνια. Αντίπαλη δύναμη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Μιλάμε για μαζικούς σχηματισμούς τεραστίων διαστάσεων, συντρόφοι και σύντροφοι. Να σας πω μόνο τα νούμερα. Είναι απίστευτα με τα σημερινά δεδομένα. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρω πότε θα ξαναγίνουν, μακάρι να ξαναγίνουν, να εμφανιστούν τέτοια νούμερα. Λέω πρώτον, καταρχάς στην Χριστιανική Δημοκρατία για να ξέρουμε γιατί κόμμα μιλάμε. Μια πολύ διευρυμένη εκλογική πελατεία. Η ηγεσία του κόμματος είναι πολύ κλειστή. Για να πας στην ελίτ της Χριστιανικής Δημοκρατίας δεν υπάρχει πιθανότητα παρά μόνο αν είσαι από την άνωσα τάξη. Τρίτον, έχεις οργανώσεις υποστήριξης του κόμματος την καθολική δράση που το 1960 έχει 3 εκατομμύρια μέλη. Όταν μπαίνει σε κρίση η Χριστιανική Δημοκρατία το 1975, μετά την φάση του κινήματος, τα μέλη αυτής της συμμετοπικής οργάνωσης έχουν πέσει στις 635.000. Ακούστε νούμερα. Στην κρίση έχει 635.000. Στην άνοδο έχει 3 εκατομμύρια μέλη. Εκείνα τα χρόνια πρέπει να ήταν συνεχώς αναρχόμενος και πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 50. Επίσης τα χριστιανικά συνδικάτα έχουν ξεπεράσει τον εκατομμύριο μέλη. Στην κρίση τους όμως, στην κρίση της Χριστιανικής Δημοκρατίας, αυτά τα συνδικάτα απομακρύνονται και μετακινούνται πολύ αριστερά. Το αντίπαλο κομμουνιστικό κόμμα είναι το μεγαλύτερο κόμμα το οποίο υπάρχει στον κόσμο εκτός του Κινέζικου και του Ρωσικού. Το 1956 συντρόφισης έχει πάνω από 2 εκατομμύρια μέλη. Το 1966, μέσα από πριν να ξεσπάσει το κίνημα, έχουν πέσει τα μέλη του και έχουν πάει στο 1.600.000 μέλη. Έχει μια οργάνωση νεολαίας το 56 με 360.000 μέλη. Στη συνέχεια πέφτει. Έχει οργανώσει όπως Κάζα Ντιπόπολο, οργανώσει πολιτισμού. Έχει συνεταιριστικές οργανώσεις. Έχει νεολαία ξεχωριστή. Έχει γυναικεία οργάνωση που έχει 200.000 μέλη. Έχει 1.300 οργανώσεις αθλητικού χαρακτήρα. Και έχει 3.000 πολιτιστικές οργανώσεις. Αυτό είναι το κομμουνιστικό κόμμα. Η δήλωση που υπάρχει σε έναν αναλυτή είναι ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΚΚ, αλλά επειδή έχει μια δεξιά πολιτική γραμμή, τίποτε δεν μπορεί να γίνει με το ΚΚ στην Ιταλία. Αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης. Για να συνεχίσω, συντρόφοι και σύντροφοι, τα συνδικάτα είναι διασπασμένα.
από το 47 και η αστυνομία, εφαρμόζει ένα πολύ σκληρό σύστημα καταστολής. Να σας περιγράψω λίγο πάλι την κατάσταση για τη βαρβαρότητα της Ιταλικής αστυνομίας. Εκείνη την περίοδο, τη χρυσή περίοδο της δημοκρατίας, παίρνω ένα παράδειγμα. Από το 1948 μέχρι το 1956, σε συγκρούσεις με την αστυνομία στα διαδηλώσεις υπάρχουν 80 νεκροί. 5.000 τραυματίες. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα βρίσκει υποκαθεστώς ημί φασισμού. Δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση στην Ελλάδα. Μια περιοχή, η Μπολόνια, από το 1948 μέχρι το 1954, μιλάμε για 6 χρόνια διάρκεια, αστυνομική αναφορά αναφέρει 2 νεκρούς σε συγκρούσεις, 770 τραυματίες, συνεχίσει με 13.500 δίκες για πολιτική δράση, εκ των οποίων οι 670 είναι για διακίνηση της εφημερίδας του ΚΚ Επινομητά, 1.100 είναι για ψωπολίσεις, για διαδηλώσεις κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας. Αυτό όμως δεν είναι περιγραφή την εικόνα του 60 μπαίνοντας στη σύγκρουση. Υπάρχει και η ιδεολογική κρίση του συστήματος. Μιλάμε για ένα καθεστώς όπου ο καθολικισμός, που είναι η κυρία ιδεολογία, καταραίει, γιατί μεγάλες μάζες ανθρώπων μετανάστες από τον Νότο πηγαίνουν στις βόρειες πόλεις, άρα σπάνουν οι δεσμοί. Επίσης ο καθολικισμός δέχεται ένα πολύ σκληρό χτύπημα εκείνα τα χρόνια, ηθικό χτύπημα από την εμφάνιση του Τσε Γκεβάρα, του Καμίλο Τόρες, τον αριστερό χριστιανισμό της Λατινικής Αμερικής που προκαλεί τρομερή ηθική κρίση μέσα στις γραμμές του. Ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα, νέα φαινόμενα στην Ιταλία, η εξάπλωση της μαζικής παιδείας, η έλλειψη σπιτιών, οι πόλεις γίνονται τεράστιες στο βορρά, οι γυναίκες απελευθερώνονται, λένε παλιά στην επαρχία κάτω από την Καθολική Εκκλησία, οι νέοι αλλάζουν τρόπο ζωής, αλλάζουν τη σήματα, κτενίσματα, τα πάντα, ο καταναλωτισμός εισχωρεί και εμφανίζει το ζήτημα των συντάξεων σαν διεκδίκηση για πρώτη φορά σε ανθρώπους που δουλεύαν μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι το background της πολιτικής αναμέτρησης που θα ξεσπάσει αμέσως μετά. Πόση ώρα έχω? Συντρόφοι και σύντροφοι, η περίοδος του 60 με το 80 δεν είναι απεριόδος εφήγραμμα. Χωρίζεται σε περιόδους ανόδου και ύφεσης των αγώνων. Και μέσα από αυτές τις περιόδους πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες αναμετρήσεις ταξικές που προκύπτουν, όπως και τις πολιτικές συγκροτήσεις που παράγονται από την ταξική αντιπάλευση. Τα προϊόντια της περίοδου 68-73 που είναι η μεγάλη άνοδος του κινήματος, δηλαδή από το 60, από τη δεκαετία του 60 μέχρι εκείνη την εποχή του 68, έχουμε δύο μεγάλες ταξικές συγκρούσεις που περνάνε απαρατήρητες στο εξωτερικό κόσμο. Το 1960 προσπαθεί το φασιστικό κόμμα να κάνει συνέδριο στη Γένοβα. Η Γένοβα είναι η ιστορική πόλη της αριστεράς. Δεν το δέχεται, όχι δεν το δέχεται η αριστερά, δεν το δέχεται ο πληθυσμός. Ξεσπούν τεράστιες διαδηλώσεις, δεκάδων χιλιάδων και τα πάντα στο πέρασμά τους. Αναγκάζεται η κυβέρνηση δεξιάς να ανακαλέσει τη δήλωση. Έχει χάσει το κύρος της και για να επιβάλλει ξανά το κύρος της, απαντάει με τρομοκρατία σε άλλες περιοχές της Ιταλίας. Το πρώτο χτύπημα που του δίνει είναι η Σικελία σκοτώνοντας εργάτες που απεργούν. Μια απλή απεργία, ορμάει η αστυνομία και τους σκοτώνει. Γιατί το κάνει? Γιατί στην Γένοβα του 60 αυτοί που κινητοποιούν τις πρώτες γραμμές αντιπαράθεσης είναι μετανάστες από τη Σικελία. Και η εκδίκηση της αστυνομίας είναι αυτή. Καταλαβαίνετε το ρήγμα μεταξύ αστυνομίας και εργατών της Γένοβας είναι αγεφύρωτο. Η δεύτερη σύγκρουση γίνεται λίγο πιο πέρα, πιο πάνω, στο Τουρίνο, όπου το 1962 το δεξιό συνδικάτο υπογράφει συμφωνία με τη Fiat, αρνούνται τα αριστερά συνδικάτα και την υπόλοιπη. Ξεσπά μια διαδήλωση αυτόνομητη σε αντίθεση με το ΚΚ, η οποία δεν κατευθύνεται πουθενά αλλού, κατευθύνεται στα γραφεία του δεξιού συνδικάτου. Το ισοπεδώνει, ξεσπάνε συγκρούσεις άγρες με την αστυνομία, ο οποίος διαρκούνται την ημέρα, αλλά αυτό είναι το προμήνυμα της νέας εποχής. Νέοι εργάτες, μετανάστες, ανειδίκευτοι, διεκδικούν με άλλο τρόπο πέρα το καθορισμένο όπως λειτουργούσε μέχρι τότε το συνδικάτο. Αυτή είναι η εισαγωγή όμως για την εμφάνιση του φοιτητικού κινήματος. Το φοιτητικό κίνημα εκείνα τα χρόνια, το 68-73 και λίγο πριν και λίγο μετά, έχει να κάνει με μια υλική πραγματικότητα πολύ δύσκολη. Έχουμε ένα μαζικό πανεπιστήμιο που μέσα σε 6-7 χρόνια από 200.000 πληθυσμούς, φοιτητές, ανεβάζει τον πληθυσμό στους 450.000. Οι δομές, οι μέθοδες διδασκαλίας, ο τρόπος διδασκαλίας, όλα αυτά εδώ τα περιεχόμενα σπουδών είναι της θεοτοαρχικής εποχής. Η νέα πραγματικότητα είναι ότι το καινούργιο φοιτητικό κομμάτι είναι λαϊκής προέλευσης από τα κατώτερα στρώματα, τα κατώτερα λαϊκά στρώματα,
και βεβαίως εργατική τάξη. Δεν είναι μόνο η προέλευση, είναι και η προοπτική που έχει αυτό το κομμάτι. Έχει μηδενική προοπτική. Έχει μια προοπτική να γίνουν επιστάτες στις μεγάλες βιομηχανίες. Μια προοπτική εντελώς διαφορετική από αυτή που τους έκαναν τα μέλη στο Πανεπιστήμιο. Οι ανάγκες τους δηλαδή συγκρούνται με τις γνώμες του Πανεπιστημίου. Όταν όμως ξεσπάνε διαμαρτυρίες, οι βαρόνοι ή οι μανδαρίνοι καθηγητές κάνουν την αστυνομία. Η αστυνομία επεμβαίνει στο Πανεπιστήμιο και αυτού του συγκρούσει. Στην αρχή συγκρούσει το 67 υποχωρούν οι φοιτητές, το Μάρτιο όμως το 68 στη Ρώμη αποφασίζουν να μην υποχωρούσουν. Και η σύγκρουση με την αστυνομία μετατρέπεται σε ένα πεδίο μάχης ανεπτυγμένων. Για πρώτη φορά υποχωρεί η αστυνομία. Και τότε θέλω να σας αναφέρω εδώ πέρα το περιστατικό ότι ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη, ένας γνωστός σκηνοθέτης ριζοσπάστης, περιγράφει... Περιγράφει αυτή τη σύγκρουση λέγοντας το εξής. Ότι εγώ είμαι με τους μπάτσους οι οποίοι είναι παιδιά της εργατικής τάξης και όχι με τα πλουσιόπεδα τα οποία εξεγείρονται. Ξεσπάει διαμάχη στην αριστερά. Στη διαμάχη δέχεται να πάρει μέρος, όπου αντιμετωπίζει έναν συνδικαλιστή σοσιαλιστή. Λέει ο Παζολίνη ότι η ερμηνεία που δίνω εγώ μπορεί να είναι ειρωνική, μπορεί να είναι έτσι. Του απαντά ο συνδικαλιστής, ο σοσιαλιστής, όχι επαναστάτης, ο σοσιαλιστής. Λέει, κοίταξε να δεις φίλε, από τη στιγμή που γράφεις ένα ποίημα και το ποίημα κυκλοφορεί σε συγκεκριμένη χώρα, συγκεκριμένη εποχή, με συγκεκριμένο θέμα, έχει μόνο μια ερμηνεία. Ότι παίρνεις το ρόλο, απ' την άλλη πάντα, υποστηρίζεις την κυβέρνηση από τους φοιτητές. Και άλλο το κατακρίνω. Αυτές είναι το κατακρίνω το ποίημα. Και αυτή είναι μια γραμμή η οποία χτυπάει κάθετα από όλη την αριστερά εκείνη της εποχής πάνω στον Μπατζονίνη. Να σημειώσουμε εδώ πέρα στην πρόσκληση του ότι η φάτσα του φοιτητή εκείνα τα χρόνια μοιάζει σαν τη φάτσα του Πανού του Πετρούμι. Δηλαδή είναι μαλλιά, τέτοια. Δεν είναι η φάτσα αυτή που περιέγραφε παλιά ο Καβανέλος, ο ξυρισμένος, ο κουτουκορεμένος με το βαριτσάκι. Είναι ένας φοιτητής ο οποίος είναι από λαϊκά στρώματα, από λαϊκά και από μέλλον και αρχίζει ψάχνει τις εναλλακτικές λύσεις. Μετά την καταστολή όμως αυτή το Μάρτιο του 68, ξεσπάει ο Μάης στην Γαλλία, μεσολαβεί το καλοκαίρι στην Ιταλία. Στο καλοκαίρι οι άκρα αριστερά, οι φοιτητές της ριζοσπάστης εκείνης εποχής, μπαίνουν σε διαδικασία μεγάλων ζυμώσεων. Και εκτιμούν ένα πράγμα, ότι για να αλλάξει το πανεπιστήμιο πρέπει να αλλάξει η κοινωνία. Και για να αλλάξει η κοινωνία δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα από το πανεπιστήμιο, πρέπει να βρούμε άλλους ανθρώπους που παλεύουν για την αλλαγή της κοινωνίας και γι' αυτό στρεφόμαστε εργατική τάξη. Είναι μια επιλογή στρατηγικής φυσιογνωμίας, τομή για το φοιτητικό ριζοσπαστισμό. Αφήνει το πανεπιστήμιο και πηγαίνει στα εργοστάσια. Κατάληψη, βάλε Τζούλια. Έχω μισή ώρα και είναι από δεύτερο, δεν το πρέπει. Πάω στο εργατικό. Πάω στο εργατικό κίνημα. Το φοιτητικό κίνημα είναι εισαγωγή ουσιαστικά στο μεγάλο εργατικό κίνημα που ξεπερνιάμε. Ο εργάτης Μάζα, όπως το περιέγραψα πολύ διαστικά πριν την ώρα, είναι μια αντίπαλη φάτσα, εδώ εισαγωγικό, με τον εργάτη Μάστορα. Ο εργάτης Μάστορας είναι ειδικός, είναι παλιός, μεγάλης ηλικίας, είναι βόρειος, στα εργοστάσια του Βορρά, κατάγεται από εκείνα τα μέρη, είναι συνδεδεμένος με το συνδικάτο και είναι συνδεδεμένος με το ΚΚ. Ο εργάτης Μάζα είναι εντελώς αντίθετος από αυτό. Είναι απίθακος, είναι νέος, δεν θέλει αυτή τη δουλειά, δεν του αρέσει καθόλου αυτή τη δουλειά, δεν θέλει να γίνει μηχανή και άρα δεν τον εκφράζουν τα συνδικάτα. Όταν ξεσπάει για πρώτη φορά στην Πιρέλη, στο Μιλάνο, κάτω από την επιρροή μιας επαναστατικής οργάνωσης της Αβακουάκη Οπεράια, ο αγώνας μετατρέπεται όχι καλώντας τους συνδικαλιστές να υποστηρίξουν την απεργία, αλλά συγκροτώντας ξεχωριστή επιτροπή εργατικής βάσης. Αυτές είναι οι λεγόμενες που, αν τις λέω σωστά, Παναγιώτη, γιατί ο Παναγιώτης είναι ειδικός επιτροπής της κοινωνίας. Λοιπόν, καθώς έτσι, εντάξει, οκ. Αυτό όμως, συντρόφοι και σύντροφοι, με διακόπτει συνέχεια, πέντε λεπτά. Πρέπει να περάσουμε όμως, το Μιλάνο και η Πιρέλη είναι ένα βήμα πριν το ξέσπασμα στη Fiat στο Τουρίνο, που είναι το άλλο βιομηχανικό κέντρο, ιδιαίτερα στο μεγάλο εργοστάσιο Μιραφιόρι. Αυτό γίνεται τον Ιούλιο του 1969. Βάζω δύο σκηνές. Είναι εργοστάσιο το οποίο έχει μετανάστες και δουλεύει για αλυσίδα παραγωγής. Έξω από το εργοστάσιο μαζεύονται φοιτητές και μοιράζουν προκηρύξεις.
αναφέρουμε τώρα σαν ρεπορτάζ κάποιου Τζιοβάνι Φαλκόνε, ο οποίος αργότερα έχει γίνει μεγάλη φυσιογνωμία του Βαπεριακού κινήματος. Λέει, πηγαίνοντας στο βιβλίο, ποτέ δεν είχα το χρόνο να συζητήσουμε αυτούς τους μαλλιάδες, ούτε είχα και τη διάθεση. Έπαιρνα όμως προκήρυξη από περιέργεια. Και εκεί συνάντησα κάτι εκπληκτικό. Οι προκήρυξεις μιλούσαν τη γλώσσα μας. Μιλούσαν τη γλώσσα των σκλάβων. Και αποφάσισα να συνδεθώ μαζί τους. Και οι οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς που υπήρχαν τότε έξω από τα εργοστάσια, καλούσαν σε ραντεβού στα γειτονικά καφέ για να μαζευτούν οι εργάτες και φοιτητές να κάνουν κοινή συνέλευση για να δουν πώς θα προχωρήσουν παρακάτω τα πράγματα. Έτσι συμπρόσθηκε σύντροφοι αυτή η σύνδεση, η οποία φαίνεται να είναι σε ένα επίπεδο καφέ, σε συνεδρίες, συζητήσεις κλπ. Όταν προκύπτει θέμα συλλογική σύμβαση εργασίας, ξεσπάει στον δρόμο. Καλούν τα συνδικάτα τα επίσημα, καλεί και το συγκεκριμένο σωματείο εκεί πέρα στο μεγάλο εργοστάσιο. Η διαδήλωση όμως δεν ακολουθεί την όμιλη πορεία που έχει επιλέξει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντί τα διαλέγει έναν άλλο δρόμο κεντρικό και θέλει να πάει στο κέντρο του Τωρίνο, διεκδικώντας να κυριαρχήσει μέσα στην πόλη. Η αστυνομία μπλοκάρει τον δρόμο. Γίνεται μακελιό, όλαση, αντισόπιτη σύγκρουση. Για πρώτη φορά όμως εμφανίζονται δύο στοιχεία που ανατρέπουν το παλιό σκηνικό. Φοιτητές και εργάτες μαζί σε σύγκρουση απέναντι στην αστυνομία. Δεύτερο, μέχρι τώρα η σύγκρουση γινόταν μέσα στο εργοστάσιο και δεν φεύγανε στην κοινή γνώμη έξω. Τώρα εμφανίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διακύουν την πληροφορία όπου μαθαίνει όλη η Ιταλία αυτή τη σύγκρουση, η οποία γίνεται σε έναν δρόμο που λέγεται τον δρόμο του Τραϊανού. Λίγο δεξιά από το εργοστάσιο, άμα και πάλι στην κούρμπα και πίσω από το εργοστάσιο Μιραμπιόλ. Αυτή η σύγκρουση συντρόφους και σύντροφοι τον Ιούλιο του 69, που έχει εμβληματική σημασία, σημαίνει ότι ξεκινάει ένα τεράστιο κίνημα πανιταλικών κλαδικών απεργιών για συμβάσεις όπου νικούν σχεδόν όλες οι απεργίες. Όλες οι απεργίες. Και όλες οι απεργίες συντρόφους και σύντροφοι ακολουθούν τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά. Στην κορύφωση αυτής της κινητοποίησης, το ΚΚ Ιταλίας καλεί σε γενική απεργία ενάντια στην τιμή των ενοικίων. Είναι περίπου 19 του Νοέμβρη. Αυτή η απεργία, επειδή έχουμε μιλήσει για τη γενική απεργία της Γαλλίας, που είναι η μεγαλύτερη γενική απεργία με καταλήψεις εργατών διαρκείας 3 εβδομάδες, παρόλα αυτά η μεγαλύτερη απεργία 24 ώρες εκείνη την εποχή είναι αυτή. Η Ιταλική γενική απεργία του 1969. Βέβαια γίνονται και άλλες μεγαλύτερες 24 ώρες. Πριν δύο χρόνια έγινε στην Ινδία μία, η οποία είχε 180 εκατομμύρια εργάτες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά. Αλλά το 68 ήταν μεγαλύτερη γενική απεργία με καταλήψεις εργοστασίων στην Γαλλία επί τρεις εβδομάδες αυτήν την 24 ώρα. Αυτό όμως το οποίο ξενίζει και προκαλεί τρομερό ενδιαφέρον είναι τα χαρακτηριστικά του νέου εργατικού κίνηματος. Το νέο εργατικό κίνημα αλλάζει τα αιτήματα αυξήσεις στους μισθούς κλπ. Βάζει ζητήματα αλληλεγγύης των μισθών. Δεν μπορεί ο εργάτης στη Fiat από την βορειότερη επιχείρηση μέχρι την νοτιότερη που παίρνει το μισό μισθό να έχουν διαφορετικό μισθό, όλοι οι εργάτες έχουν τον ίδιο μισθό. Επίσης δεν μπορεί πάλι να έχουν ψηλότερο μισθό τους εργάτες. Οι εργάτες θα εξισώσουν το μισθό τους με τους υπαλλήλους. Επίσης θα πέσει ο ρυθμός παραγωγής και επίσης θα μειωθούν και οι ώρες εργασίας, το 40. Αυτά είναι αιτήματα τα οποία μέχρι τότε τα συνδικάτα δεν τα άρχισαν. Αμφισβητούσαν τη διοίκηση. Αμφισβητούσαν τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης. Ο τρόπος οργάνωσης επίσης είναι οι εργατικές επιτροπές βάσης. Συμμετέχουν όλοι χωρίς εξαίρεση, χωρίς προκαθορισμό αν ανήκει στο Α ή στο Β συνδικάτο. Εκλέβουν αντιπροσώπους των ανεκανών ανά πάσα στιγμή και είναι σε διαρκή μάχη. Και το πιο ενδιαφέρον και κουφό είναι οι νέες τακτικές που εφαρμόζουν. Είναι άγριες απεργίες. Σταματάω και ξεκινάω το τμήμα όποτε θέλω εγώ, χωρίς να ενημερώνω καθόλου τη διοίκηση. Κάνουν απεργίες ντάμας, όπως είναι τα τετράγωνα της ντάμας στη 16, μια φορά απεργεί το ένα τμήμα, ύστερα απεργεί ένα άλλο, ύστερα ένα άλλο, πάλι χωρίς ενημέρωση της διοίκησης. Κάνουν εσωτερικές διαδηλώσεις, οι διαδηλώσεις γίνονται έξω από τα εργοστάσια, γίνονται μέσα στα εργοστάσια. Στις διαδηλώσεις βάζω μπροστά τους απεργοσπάστες, τους συλλέγω από τα γραφεία που δουλεύουν και τους βάζω επικεφαλής στις διαδηλώσεις, κρατάνε πανό. Φυλακίζω τους διευθυντές, τους επιβάλλω ποινές, τα δουλεύουν στην παραγωγή, στην αλυσίδα παραγωγής και βεβαίως κάνω καταλήψεις. Στις καταλήψεις πρόσφυγες και σύντροφοι αξιοποιούν όλες τις δυνατές παροχές που δίνει το σύστημα της Fiat, όπως το να παίρνω τηλέφωνο στην κομμενά μου, πληρώνει ο Αγγέλη, όλοι οι εργάτες παίρνουν τηλέφωνο στην κομμενά τους, στους μανάδες τους, στο εξωτερικό φουνάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το νέο κίνημα. Και εδώ πέρα υπερφαλαγγίζει τα συνδικάτα τα επίσημα,
και αναγκάζεται η συνδικαλιστική γραφειοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα επανεξετάσει στην τεχνική του. Και πρέπει να παραδεχθούμε, εδώ πέρα κάνει μια μεγάλη τομή. 25. Το ΚΚΚ Ιταλίας και τα συνδικάτα αποφασίζουν να καπαλήσουν το τίκρι του κινήματος. Βλέπουν ότι το κέντρο της δύναμης του κινήματος είναι οι επιτροπές βάσης και καλούν το 70 και το 71 σε συγκρότηση πανιταλικά εργατικών συμβουλίων που εκλέγονται ελεύθερα τους εργάτες. Το αποτέλεσμα, συντρόφοι και σύντροφοι, είναι εντυπωσιακό σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Το 1964 αναφέρω κάποια στοιχεία στο κλάδο του μετάλλου, μεταλλεργάτες που είναι και η Φιάτ κλπ. Υπάρχουν 1023 επιτροπές που αντιπροσωπεύουν 590.000 εργάτες. Το 72 οι επιτροπές έχουν φτάσει στις 4.300 και αντιπροσωπεύουν πάνω από 1.000.000 εργάτες. Το 1968 τα συνδικάτα έχουν 4.000.000 μέλη. Το 1975 φτάνουν σχεδόν τα 7.000.000 μέλη, λίγο λιγότερο από τα γερμανικά συνδικάτα. Ένα παράδειγμα ξεχωριστό κλάδο, οι δάσκαλοι το 68 είναι 4.000 οργανωμένοι σε συνδικάτα. Το 1975 είναι 90.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα συνδικαλιστική. Σταματάω εδώ για να περάσω σε ένα άλλο κίνημα. Αυτό το κίνημα είναι το πλέγμα βάσης για να αναπτυχθούν κάθε είδους κινήματα καταπιεσμένα. Εκείνη την εποχή αναπτύσσονται κινήματα καταλήψη σπιτιών. Αναπτύσσονται κινήματα γυναικείας απελευθέρωσης με κεντρικό σύνθημα «Θέλω να είμαι ορφανή». Αναπτύσσονται κινήματα «Δεν πληρώνω». Αναπτύσσονται κινήματα «Φαντάρων». Η εφημερίδα που βγάζει η Αβακουάρη Οπεράια «Προλετάρια η Μεστολή» κυκλοφόρησε δεκάδες χιλιάδες φύλλα. Υπάρχουν παρεμβάσεις της Λότα Κοντίνουας φυλακές για μεταρρύθμιση των φυλακών, μεταρρύθμιση ψυχιατρίων. Υπάρχει ακόμη και κίνημα δικαστών οι οποίοι στρέφουν τους νόμους όχι προς την πλευρά των από κάτω, προς την πλευρά των από πάνω. Και αρχίζουν έρευνα για τις μεγάλες εταιρείες, για τα σκάνδαλα του δημοσίου, για κάθε τύπο. Αλλά τώρα απευθύνονται οι δικαστές προς επάνω. Μια μακρινή απόϊχος αυτής της ιστορίας είναι η σύγκρουση του Περλουσκόνη με τη δικαστική εξουσία, τον Ντι Πιέτρο κλπ. Ξέρω πόση ώρα μου μένει. Λίγη. Θα μείνω. Δεν θα πιάσω την περίοδο της σύνθεσης, ούτε την περίοδο της ΣΥΤΑΣ που ακολουθεί από το 1973 και μετά. Θα μείνω εδώ, βάζοντας μερικά στοιχεία, δύο κεφάλαια μόνο θέλω να δείξω, αν μου δίνει την άδεια. Το Προεδρείο, δύο κεφάλαια μόνο, αν μου δίνει την άδεια του Προεδρείου. Πώς αντιδράει η άσο τάξη, με δίκαιο ενδιαφέρον. Στην αρχή υπάρχει πανικός, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και συσπήρωση πανικός. Χρηματιστές στην πλαίσια, μετρά την απόσταση από τη φύλλα του στα σύνορα με την Ελβετία και με τα πόδια και με το αυτοκίνητο, γιατί αν πέσει η κυβέρνηση, να ξέρω πόση ώρα με παίρνει για να φύγω στην Ελβετία. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι η συσπήρωση. Η αστική τάξη που είναι διαλυμένη και το κράτος που είναι φραξιονισμένο σε διάφορες μερίδες, συσπηρώνεται ενάντια στο κίνημα. Η πρώτη ενέργεια είναι η στρατηγική της έντασης. Η στρατηγική της έντασης είναι η τρομοκρατία από το 69 μέχρι το 80, όπου υποκείμενα οργανωτές, τρομοκρατές, μυστικές υπηρεσίες και φασιστικές ομάδες, στόχοι είναι πολίτες. Η βόμβα που πέφτει στη Πιάτσα Φοντάνα που μιλάνε το 69 και η βόμβα του 80 που πέφτει στην Πολόνια έχει δεκάδες νεκρούς. Η στόχη είναι αυτή. Η μέθοδος είναι ότι φταίνει η αναρχική πίσω από τις βόμβες. Ένα σχέδιο το οποίο μπαίνει αμέσως ο τύπος καλλιεργεί την καμπάνια αυτή εδώ και ο σκοπός βέβαια να γίνει ένα πραξικόπημα και να μετρηθεί αριστερά μέσα από αυτόν τον δρόμο. Η δεύτερη επιλογή είναι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Αντιλαμβάνω το κίνημα δεν μπορεί να το σπάσουν έτσι και περνάνε σε μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη μεταρρύθμιση είναι ο νέος εργατικός νόμος του 70, πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία ονειρευόμαστε, τώρα ονειρευόμαστε, το μέλλον μας δηλαδή, είναι κατακτημένα μέσα από αυτόν τον νόμο. Το 72 περνάνε ένα νόμο για τις πόλεις και την εργατική κατοικία. Το 74 καταργείται η επίθεση Καθολικής Εκκλησίας για το ζήτημα του διαζυγίου μέσα από δημοψήφισμα και βεβαίως η τακτική της άψογας τάξης είναι να ανακαλύψει πάλι τη συνεργασία με τους φορολογιστές συνδικαλιστές. Και το τελευταίο μέτρο το οποίο περνάει είναι ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σπάζουν, διαιρούνται σε μικρά τμήματα, δίνουν δουλειά φασών απ' έξω, ώστε να κομματιαστεί το εργατικό δυναμικό των μεγάλων πόλεων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, αν αφήσετε διακαριστερά, που είναι το τελευταίο περιβάλλον.
Η κοινωνική και η πολιτική της προέλευση είναι εντυπωσιακή. Ένα πρώτο κομμάτι είναι η αριστερή πτέρυγα των σοσιαλιστών. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι διαγραμμένη από το Κομμουνιστικό Κόμμα η ομάδα του Μανιφέστου. Αλλά η ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της αριστεράς, που είναι φοιτητές που πρόκειται το θετικό κίνημα και νέοι εργάτες μετανάστες από τον νότο της Ιταλίας. Ταυτόχρονα η ιδεολογική της συγκρότηση διαμορφώνει ένα ρεύμα το οποίο στη μια του άκρη έχει τον εργατισμό, μια αντίληψη που ξεκινάει σαν μελέτη της κατάστασης εργατικής τάξης στην Ιταλία, αλλά καταλήγει μέσα από τις μάχες σε πολιτικά συμπεράσματα. Τα πολιτικά συμπεράσματα δυστυχώς που καταλήγει είναι άνοιξη της κεντρικής πολιτικής και άνοιξη της οργάνωσης των συνδικάτων. Αυτό είναι ο οργανισμός ο οποίος εκφράζεται βασικά από δύο οργανώσεις, την Ποτέρο Οπεράγια, αν το λέω σωστά, και την Λότρα Κοντήρμα. Η άλλη διακριτή νέα αριστερή τάση είναι το Μανιφέστο, το οποίο φιλοδοξεί να παίξει ένα σχέδιο, το σχέδιο του Μανιφέστου, ή να λειτουργήσει σαν ομοχλός που θα κινητοποιήσει προς αριστερά, θα στρέψει αριστερά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Αυτές είναι οι δύο πιο διακριτές νέες απόψεις οι οποίες υπάρχουν εκείνη την εποχή. Τέσσερις οργανώσεις εκφράζονται με μαζικούς όρους, μιλάω για οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς, όχι επειδή τονίζουν την ύπαρξη της επανάστασης, έχουν δύο-τρία βασικά στοιχεία στην ταυτότητά τους. Το πρώτο είναι ότι για να πάμε στον σοσιαλισμό θέλει την καταστροφή του αριστεροκράτου. Δεν μιλάμε γενικώς για τον σοσιαλισμό. Μιλάμε ότι ο δρόμος περνάει από αυτό για να πάμε εκεί. Δεύτερο, ότι το κέντρο, το επαναστατικό υποκείμενο είναι το εργατικό κίνημα. Και τρίτο, παρεμβαίνουμε στο εργατικό κίνημα με μαζικούς όρους, όχι με όρους υποκατάστασης. Τρομοκρατία κλπ. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά σημεία, οι τέσσερις οργανώσεις είναι η εργατική εξουσία, η Διαρκής Παλιλότρα Κοντίνουα, η Αβακουάντια Περάη Εργατική Πρωτοβουλία, όπως είναι διαφορετικά κέντρα και το Μανιφέστο. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε κάθε από μια οργάνωση, αυτή τη στιγμή και μια μεγάλη πόλη της Ιταλίας, η Αβακουάντια Περάη στο Μιλάνο, η Λιλότρα Κοντίνουα στο Τωρίνο κλπ. Αλλά αυτές οι οργανώσεις, συντρόφοι και σύντροφοι, παρότι έχουν τεράστια σύνδεση με τα κινήματα και τις εποχές, ιδιαίτερα με το εργατικό, μέσα τους κρύβουν τους πόρους μιας μεγάλης κρίσης που θα ξεσπάσει αργότερα μετά το 1993. Και αυτή η συγκρίσεις κρίση έχουν να κάνουν με τα εξής ζητήματα. Είναι οργανώσεις αυθορμητισμού, αυθορμητίστηκες. Και όταν το κίνημα βρίσκεται σε άνοδο, τα προβλήματα που έχει η κάθε άποψη δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Τα κινήματα όμως ποτέ δεν έχουν μόνιμη άνοδο, δεν έχουν ποτέ ευθύγραμμη πορεία. Έχουν βασικά περιόδους κρίσης, ακινησίας κλπ. Τότε η τάση του αυθορμητισμού συντρίβεται πολιτικά. Όταν ανεβαίνει ένα κίνημα έχεις πολλά να πεις, όταν κατεβαίνει το κίνημα όμως δεν έχεις να πει τίποτα πολιτικά, γιατί μετράνε άλλοι όροι που έχει. Δεύτερο, αυτές οι οργανώσεις δεν αναγνώριζαν το πρόβλημα ισότητας της πολιτικής στήριξης μέσα στην εργατική τάξη. Δεν θέλαν να κάνουν τη διάκριση λόγω της εικόνας του κινήματος μεταξύ ενός καθυστερημένου κομματιού το οποίο μπορούσε να φτάσει σε έναν συνδικαλισμό, σε ένα επίπεδο συνδικαλισμού και γι' αυτό ψήφισε κομμουνιστές και τίποτα άλλο. Όχι μόνο βλέπαν μονόπλευρα, αλλά υπερυψώναν την εικόνα της εργατικής πρωτοπορίας που ήταν στις εργατικές επιτροπές και ταυτόχρονα υποδομούσαν την ανάγκη της πολιτικής επαναστατικής οργάνωσης. Και τελευταίο σύντροφοι και σύντροφοι, το τελευταίο θα ήταν, εγώ ισχυρίζομαι ότι το 80 τελειώνει αυτή η εποχή. Δεν τελειώνει το 78 όπως ήταν διάφοροι αναλυτές, επειδή τότε συνελήφθη ο απίκριο ο Word και προπονήθηκε, το 80 τελειώνει με την ήττα της απεργίας στη Fiat. Θέλω να αναφέρω μόνο τα λόγια εκείνου του Giovanni Falcone, που τον είπα στην αρχή, που έλεγε ότι αυτοί που είναι απ' έξω μιλάνε τη γλώσσα των σκλάβων. Έχουν την τελική συνένεση, είναι υποαπόρριση καμιά 40.000 εργάτες. Αυτή είναι η συμφωνία που απαιτεί η Fiat απέναντι από τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα αρνούνται πάνω σε μια απεργία 30 ημερών. Η απεργία είναι κέντρο. Και πρέπει να κάνει τον απολογισμό ότι υπάρχει αυτό. Οπότε λέει, κοιτάξτε, αδελφέ, εγώ πριν 12 χρόνια ήρθα στη Fiat. Αν μου λέγατε να βάλω δύο λέξεις σειρά, δεν μπορούσα να τις βάλω. Και σήμερα είμαι υποχρεωμένος και δέχομαι να κάνω την πολιτική εισήγηση. Και, ναι, τελείωσα ακριβώς αυτό εδώ. Η πολιτική μου εισήγηση λέει το εξής απλό. Ό,τι έχω μάθει, το έχω μάθει
από τους εργάτες της Fiat. Δεν θα είμαι ξανά εργάτης της Fiat. Χάσαμε, αλλά η επανάσταση θα νικήσει.